να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που της δίνει το μαξιλάρι των 32 δισεκατομμυρίων, έστω στο μισό του, και να στηρίξει την οικονομία ενισχύοντας τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, κάλεσε την κυβέρνηση από τα Γιάννενα ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελος. Τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας στο οικονομικό πεδίο είναι κατά τον κύριο Φάμελο ανεπαρκή, αφού όπως σημείωσε τα συναρμόδια Υπουργεία είτε δεν αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των προβλημάτων είτε κλείνουν τα μάτια για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Υπάρχει μια μεγάλη αγωνία στην αγορά. Οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, οι καταστηματάρχες, οι βιοτέχνες, αλλά και οι βιομηχανοί ξέρουν ότι στο τέλος του Ιουνίου θα κληθούν να πληρώσουν καθυστερημένες επιταγές τριών μηνών, τις δόσεις τους στην εφορία, τις υποχρεώσεις τους στο ΦΠΑ, στα ασφαλιστικά ταμεία, σε δάνεια και σε ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν. Όμως όλα αυτά με έναν μήνα που ακόμα κουτσά ξεκινάει και είναι λογικό αυτό γιατί βγαίνουμε την πανδημία. Αυτό θα οδηγήσει σε αμφισβήτηση και της, αν θέλετε, πιστότητας της αγοράς, δηλαδή θα έχουμε αρκετές επιταγές που θα πληρωθούν, υποχρεώσεις που θα πληρωθούν. Αυτό θα δημιουργεί μια μεγάλη αγωνία που μπορεί να οδηγήσει σε βάρος και της επιχειρηματικότητας και της εργασίας. Αυτό δεν το θέλει η επιχειρηματικότητα. Σας το λέω γιατί και συναντήσεις που έχουμε κάνει με τον Αλέξη τον Τσίπρα, με όλους τους επιχειρηματίες, προκύπτει αυτή η αγωνία. Θέλουν να συντηρήσουν και το δυναμικό το στελεχειακό και την εργασία και άρα την αγοραστική δύναμη, γιατί από αυτό εξαρτάται και το εμπόριο, από την αγοραστική δύναμη και από την εργασία. Όμως η κυβέρνηση είναι πολύ πίσω από τις απαιτήσεις. Έχω την αίσθηση ότι τα Υπουργεία ή δεν έχουν καταλάβει ακριβώς που οδηγούμαστε ή κλείνουν τα μάτια διότι θέλουν να ωφελήσουν περιορισμένα συμφέροντα και όχι όλης της επιχειρηματικότητας και όλης της εργασίας. Όμως η Ελλάδα επειδή έχει το μαξιλάρι, έχει τη δυνατότητα δηλαδή χωρίς να γράψει χρέος, να καλύψει με το ίμιση τουλάχιστον το αποθέματος τις ανάγκες της αγοράς, πρέπει να δώσει καθαρή ρευστότητα στις επιχειρήσεις και να στηρίξει την εργασία, όχι την ανεργία. Δεν θέλουμε επιδόματα για ενέργους. Να μείνουν οι εργαζόμενοι, να λειτουργήσει το εμπόριο, να ξαναλειτουργήσει η παραγωγή, να ανοίξει με προσεκτικά βήματα ο τουρισμός, με ξεκάθαρα υγειονομικά πρωτόκολλα, γιατί υπάρχει και εκεί ένα λαλούμ και μια αντιστοιχία. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Τουρισμού, που θα έπρεπε να είναι πιο μπροστά και από τα άλλα Υπουργεία, είναι πολύ πιο πίσω αυτή τη στιγμή. Είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε. Άρα, με μεγαλύτερη σοβαρότητα, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και στις ανάγκες της εποχής και τις ανάγκες της κοινωνίας της κυβέρνησης. Ο κύριος Φάμελος ρωτήθηκε στο μεταξύ και για τα μείζωνα εθνικά ζητήματα, όπως αυτά διαμορφώνονται με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις προκλήσεις της Τουρκίας να αυξάνονται, αλλά και έπειτα από τον διπλωματικό μαραθώνιο της χώρας που απέφερε τη συμφωνία για την ΑΟΣ με την Ιταλία. Εκτός από την αγωνία της οικονομίας, που είναι αγωνία της κοινωνίας, με μεγάλη προσοχή παρακολουθούμε τα ζητήματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εξωτερικής πολιτικής. Υπάρχει μια προκλητικότητα, η οποία έχει ενταθεί από την άλλη μεριά του Αιγαίου. Άρα, ως εκ τούτου και εμείς είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και στις δηλώσεις μας. Εμείς δεν θα κάνουμε πολιτική για θέματα εξωτερικής πολιτικής για να εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία για να βγουν ορισμένοι ψήφοι. Δεν θα μιλήσουμε ούτε για πατριωτισμό, ούτε για έλλειψη πατριωτισμού, αλλά θα πούμε το εξής. Καλώς προχωράει η συζήτηση με την Ιταλία. Είναι κάτι το οποίο και παλαιότερα είχε γίνει, είχε μείνει βέβαια σε εκκρεμότητα γιατί θέλαμε να διεκδικήσουμε κάποια περισσότερα ζητήματα όσον αφορά τα νησιά πάνω από την Κέρκυρα. Όμως θα πρέπει αυτή η συμφωνία που είναι σε θετική κατεύθυνση να συνοδευτεί πρώτον με την επέκταση της Αιγαλίτιδας και άρα των θαλασσίων υδάτων της χώρας μας στο Ιόνιο και ταυτόχρονα με μια συγκροτημένη και συγκεκριμένη πολιτική στα νότια σύνορα της χώρας. Δηλαδή η συζήτηση που θα κάνουμε με την Αίγυπτο. Και προφανώς και με την Αλβανία βέβαια. Αλλά με την Αίγυπτο πρέπει πολύ γρήγορα να συζητήσουμε για τα θέματα της ΑΟΣ νοτίου της Κρήτης. Θα μας δώσετε δυνατότητα, επειδή είναι και πολύ ισχυρή χώρα η Αίγυπτος, να έχουμε μια αλλαγή συσχετισμών εις βάρος του Τουρκο-Λιβικού Συμφώνου, το οποίο ο πρόεδρος είναι απαράδεκτο, και να έχουμε και καλύτερες συμμαχίες για να συζητήσουμε μετά τα θέματα και με τους γειτονές μας. Όμως να ξεκαθαρίσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Η Ελλάδα είναι η χώρα της δημοκρατίας και της ειρήνης. Δεν είναι μια χώρα αναθεωρητική, δεν είναι μια χώρα που αμφισβητεί δικαιώματα άλλων, αλλά ταυτόχρονα είναι μια χώρα πάρα πολύ δυνατή. Ο σεβασμός στη δημοκρατία και στην ειρήνη είναι σεβασμός και στα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Και τον πατριωτισμό μας δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς.